Να σας ευχαριστήσω. Διαφάνεια στις τιμές κατά την εκτροπή ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα θετική και επιθυμητή σε επίπεδο διανοητής. Είναι μάλλον αναπροκτική σε επίπεδο αποδεκτής. Άρα, μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά. Τι θέλουμε λοιπόν να βουλιάσουμε σήμερα, το ρόλο της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στην ανάπτυξη. Να ξεκινήσω με μία θέση. Υπάρχουν στον κόσμο λοιπόν της οικονομίας παίκτες που νιώθουν ιδιαίτερα άνετα σε ένα περιβάλλον αδιαφάνειας και έλλειψης και ανώνου. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί θεωρούν ότι όταν υπάρχει σκοτάδι μπορούν με εξωσυστημικές μεθόδους να πετύχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Αυτούς τους χρόνους παίκτες θέλουμε στην Ελλάδα? Το ερώτημα αυτό νομίζω ακόμα δεν έχει απαντηθεί συνολικά στη χώρα μας. Νομίζω όμως ότι τα οικονομικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι αυτοί οι παίκτες μάλλον δεν φέρουν ανάπτυξη. Ή φέρουν ανάπτυξη στις δικές τους τσέπες μόνο και όχι στο σύνολο της χώρας. Συνεπώς, ο αγώνας με αυτή την τάση είναι πολύ ισχυρός και πρέπει να σας πω ότι σπανίως βγαίνει στην επιφάνεια. Κρατείται κάτω από τη δημοσιότητα και έχει οδηγήσει στο να τερματώσουν πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην προοπτική της διαφάνειας. Και θα σας μιλήσω για κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. Στην Γενική Γραμματεία Πολιτεία λοιπόν έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεις. Θα σας μιλήσω για την εκλογική δημοσιότητα των επιχειρήσεων, για τις δημόσιες συμβάσεις, για τα μετρητήρια τιμών. Αλλά πριν από αυτό, επειδή η κουβέντα άνοιξε το ευρύτερο θέμα της διαβούλευσης και το Open Cup, ως ένας από τους λίγους νομίζων απομείναντες γενικούς γραμματείς που έχουμε προκύψει από την διαδικασία του Open Cup, οφείλω να υπερασπιστώ τη δική μου πρέπει να σας το πω με κάθε βεβαιότητα ότι αν δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση. Ξέρω πολύ καλά ότι η διαδικασία της επιλογής των στελεχών δεν ακολούθησε σε όλες τις φάσεις αυτά που προέβλεπε, αλλά το γεγονός της ελλιπούς αποτελεσματικότητας δεν πρέπει να μας κάνει να αρνούμαστε την ουσία αυτής της παρέμβασης. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τρόπους πώς η διαδικασία επιλογής στελεχών του δημόσιου τομέα μέσα από το Open Cup θα πρέπει να περιφερειωθεί. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την διαβούλευση των νομοθετημάτων. Να σας πω μια περίπτωση που κάνω κάτι αναπρεπτικό στο δικό μας Υπουργείο. Θα έχετε υπόψη σας τον περίφημο Οικονομικό Κώδικα του 46, καταργήθηκε και επιτέλους πριν από ένα μήνα, ενάμιση. Κατά την εφαρμογή αυτού του νόμου υπήρχαν οι λεγόμενες αγορανικές διατάξεις. Θέλαμε λοιπόν να αλλάξουμε τις διατάξεις. Ζητήσαμε από τις δημόσιες υπηρεσίες να προβούν σε προτάσεις αλλαγής τους. Για πολύ καιρό οι δημόσιες υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να κάνουν μια σοβαρή αντιπρόταση. Γιατί είχαν γεννηθεί μέσα σε αυτό το σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις το μοντέλο μέσα, να αλλάξεις το σπίτι σου μέσα στο οποίο γεννήθηκες. Κάναμε λοιπόν το εξής. Θέσαμε σε διαβούλευση όχι το νέο κείμενο νόμου. Θέσαμε σε διαβούλευση το παλιό κείμενο νόμου. Το κάναμε αυτό στην αρχή μέσα από το Open Cup χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα. Η ανταπόκριση ήταν ελάχιστη. Χρησιμοποιήσαμε ένα άλλο μέσο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποιήσαμε ένα κλασικό μέσο αλληλογραφία με τους φορείς και ζητήσαμε να έρθουν στο Open Cup όλοι οι φορείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαβούλευση του νέου πλαισίου. Και κατορθώσαμε να έχουμε μια από τις πιο πετυχημένες περιπτώσεις ουσιαστικής διαβούλευσης. Τι έγινε λοιπόν? Ανά άρθρο και όχι στο σύνολο, υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις και αντιπροτάσεις. Ήταν ζωντανή δυναμική διαδικασία. Τώρα, μαζέψαμε αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσε μια πολιτική ηγεσία να έλεγε: ωραία, χαίρομαι για τον διάλογο, κρατάω ένα, δύο, τρία ή τίποτα από αυτά. Εκεί λοιπόν πια παίζει τον σημαντικό ρόλο η πολιτική βούληση. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ουσιαστικής διαβούλευσης, η οποία ήταν ψευδεπίγραφη. Ήταν μια πρόφαση για να υλοποιήσω μια προαποφασισμένη νομοθετική ρύθμιση.
έχουμε δει όμως και περιπτώσεις που πραγματικά έγινε συζήτηση και άλλαξαν οι ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Και εδώ λοιπόν η λύση δεν είναι καταργούμε αυτό το μοντέλο, είναι το διαφυλάττουμε και το περιφρούμε. Πάμε λοιπόν σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για να σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα δεν είχαμε ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είχαμε τα πρωτοκολλία, είχαμε τα πληκτήρια, είχαμε διάφορους άλλους φορείς που είχαν τα μητρά χρηματικότητας. Επιτέλους, πριν από 2-2,5 χρόνια, αποκτήσαμε το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Ένα ενιαίο μητρό, στο οποίο μετέπεσαν όλα τα δεδομένα των εταιριών. Γιατί το ΓΕΜΗ είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης και διαφάνειας? Μπορείτε να επισκεφτείτε και τώρα το businessportal.gr, register.gr, ως απλοί πολίτες, ως επιχειρηματίες και με μια εύκολη αναζήτηση είτε από τον αφημί. Μικρή παρέφεση, την υπηρεσία αυτή που προσέφερε και το Taxis δεν την έχει πλέον, άρα ελάτε στο ΓΕΜΗ για να την αποκτήσετε. Με το αφημί λοιπόν παίρνεις το σύνολο των στοιχείων της εμπορικής δημοσιότητας της επιχείρησης. Ποια είναι αυτή που ευρεύει, σε ποιο κριτήριο, ποιες είναι οι δραστηριότητές της, ποιες είναι αποφάσεις γενικώς στην ελεύσεω. Ή μπορείς να βάλεις ένα μικρό μέρος της οικονομίας της επιχείρησης για να έχεις αντίστροφα το αφημί και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα. Επιτάχυνα. Μειώνω τις λεπτομέρειες και κρατάω την ουσία. Το ΓΕΜΗ λοιπόν, που ακόμα φυσικώς δεν το γνωρίζουμε πολύ στη χώρα μας, τι προσφέρει? Μια φοβερή ικανότητα σε επιχειρήσεις να γνωρίζουμε ποιος είναι ο λάθος. Οι τράπεζες. Ποιος αντιδράει περισσότερο? Είναι ο τελευταίος κλάδος που σας είπα, οι τράπεζες. Οι τράπεζες θα μπορούσαν, αν θέλανε, να μην ζητούν τίποτα από τις επιχειρήσεις να προσκομίσουν όταν στενάζονται μαζί τους. Και όμως η γραφειοκρατία του τραπεζικού συστήματος επιλέγει και επιβάλλει από κάθε συναλλασσόμενο να προσκομίσει ένα φάκελο με δεδομένα, όταν αυτά τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από τον κρατικό τόπο και με επίσημο τρόπο. Το ΓΕΜΗ λοιπόν ήταν μια μεγάλη τομή. Έφερε μαζί του και μια άλλη τεράστια τομή που λέγεται υπηρεσία μιας τάσης. Και επειδή ο κ. Συμιτάκης προηγουμένως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό παράβολο ως μια πρώτη ουσιαστική παρέμβαση ψηφιακοποίησης, να το λέω σωστά, η υπηρεσία μιας τάσης έχει προηγηθεί. Τι έκανε η υπηρεσία μιας τάσης? Για τη σύσταση επιχείρησης για πρώτη φορά συγκέντρωσε διαφορετικά μητρώα του δημοσίου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό τόπο. Έπαιρνε σε ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, έπαιρνε σε στοιχεία επωνυμίας. Αυτόματα από τα διάφορα συνδεδεμένα μητρώα, όπως ότι ήταν ανεξάρτητα αυτόνομα, σε ένα μοναδικό τόπο. Και τι άλλο πολύ σημαντικό έκανε, καινοτόμο, που νομίζω ακόμα δεν έχει επαναληφθεί. Μετέφερε διοικητική εξουσία από τη μία υπηρεσία στην άλλη μέσα από την ηλεκτρονικοποίησή τη. Το αφημί πια δεν το δίνει η ΔΟΗ. Το δίνει η υπηρεσία μια τάση. Μπορεί να είναι σε ένα κλινικό, μπορεί να είναι συμβολογράφο, σε ένα κέντρο. Αυτές είναι οι αλλαγές που απαιτεί η χώρα μας να κάνουμε και φυσικά καθυστερούμε γιατί έχουμε την αντίδραση του ίδιου του διοικητικού μηχανισμού, ο οποίος δεν θέλει να εγκαταλείψει αυτή την εξουσία που είχε και θέλει να συνεχίσει να έχει. Πάμε σε ένα τεράστιο κομμάτι που λέγεται δημόσιες συμβάσεις. Τι σχέση έχουν οι δημόσιες συμβάσεις με την διαφάνεια και την ανάπτυξη? Προφανής η σχέση. Όσο λιγότερη πληροφορία δίνεις για την δημόσια σύμβαση, τόσο περισσότερο μπορείς να διαχειρίζεσαι και να επιλέγεις τους οικονομικούς φορείς με τους οποίους το δημόσιο θα συναλλάσσει. Όσο λιγότερη διαφάνεια, τόσο λιγότερη είναι αυτή οι φορείς που έχουν συμβολή και συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις. Πετύχαμε λοιπόν στη χώρα μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτές τις μεγάλες τομές. Αυτή τη στιγμή εκτός από το διάβλη έχουμε και ένα αδερφό μητρό, λέγεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, Αγορά, το είχαμε ονομάσει πάνω από το ξεκινούσαμε, στο οποίο με μοναδικό τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο συγκεντρώνεται το σύνολο των διοικητικών πράξεων που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις από 1.000 ευρώ και πάνω για το σύνολο του δημόσιου τομέα, όχι μόνο την κυβέρνηση, γενική και περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση.
Πρακτικά αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 2.000 με 2.500 καταχωρήσεις την ημέρα αποφάσεων ετοιμάτων ακόμα μέχρι και αποφάσεων απονομής για όλα, μα όλα τα προϊόντα της υπηρεσίας και τα δημόσια έργα που πραγματοποιούνται στη χώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να πουλήσει το δημόσιο πατώντας ένα κουμπάκι, βάζοντας το δικό που τον ενδιαφέρει, έχει εικόνα τι σκέφτεται το δημόσιο να αγοράσει. Όχι τι έχει διακηρύξει, τι έχει προκηρύξει, τι σκέφτεται. Μετά τι έχει προκηρύξει και συνέχεια ποιος το πήρε τελικά και σε ποιο τίμημα. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες είναι σημαντικές τόσο για τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά πολύ πιο σημαντικές βέβαια για την εφάνεια εντός της κεντρικής κυβέρνησης, εντός της διοίκησης, για να πετύχουμε μείωση δαπανών. Τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ πολύ σημαντικά. Έχουμε περιπτώσεις που το τίμημα κατέβηκε και 50% μόνο και μόνο από τη διαφάνεια των όρων. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος μπορείτε να το επισκεφτείτε στο tomitheus.gov.gr. Υπάρχει πια και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκτέλεσης των διαγωνισμών. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, η διαλειτουργικότητα, όπου η επιχείρηση πια δεν υποβάλλει τίποτα σε έγγραφο, υποβάλλει την προσφορά της ηλεκτρονικά και όλα τα πιστοποιητικά έρχονται και αυτά ηλεκτρονικά. Η τρίτη, μόνο να το πω πολύ, πολύ συνοπτικά, η τρίτη μεγάλη παρέμβαση του Υπουργού μας Υπουργείου έχει να κάνει με τις τιμές. Και με αυτό λοιπόν κλείνω, έτσι όπως ξεκινήσαμε, για την δουλειά της αγοράς. Ο καταναλωτής χρειάζεται γνώση. Που λένε, μας το έχουν πει στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, για να λειτουργήσει καλά μια αγορά χρειάζεται διάχυση πληροφορίας. Στην Ελλάδα αυτή δεν την είχα για πολλούς λόγους και εξαιτίας της απουσίας κανονικού τιμήματος και κατανοητικής συνείδησης. Φτιάξαμε λοιπόν ένα μοναδικό παρατηρητήριο τιμών 1.200 προϊόντα σε πάνω από 1.400 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι στα δάχτυλα του χεριού σας. Μπορείτε να βλέπετε ποια είναι η τιμή καθημερινά σε αυτά τα προϊόντα. Διαμορφώνετε το καλάθι σας και να διαλέγετε σε ποιο κατάστημα θα πάτε να αγοράσετε τον καλύτερο συνδυασμό. Αντίστοιχα, έχουμε αυτό είναι στο e-pavlaprice.gr. Αντίστοιχα, στο fuelprice.gr μπορείτε να έχετε εικόνα σε πάνω από 4.500 κρατήρια καυσίμων, ζωντανή πληροφορία της τιμής πώλησης των προϊόντων τους. Αυτή η πληροφορία μπορείτε να την έχετε μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να την έχετε στο SMS σας, 54151 δωρεάν SMS και σας έρχεται πληροφορία που θέλετε, ή μπορείτε να το έχετε μέσα από εφαρμογές στα smartphones. Κλείνοντας λοιπόν αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε, ολοκληρώνοντας τη δική μου παρέμβαση, μάλλον αναφερόμενος σε αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, να ξαναπώ το εξής. Η Ελλάδα έχει ικανότατο επιστημονικό προσωπικό που ξέρει από ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχει επιστήμονες, έχει ακαδημαϊκούς που είναι στην πρωτοπορία της παγκόσμιας έρευνας και έχει και διοικητικούς υπαλλήλους που το λέει η ψυχή τους. Τι δεν έχουμε, δεν έχουμε μια ενιαία ειδική στρατηγική για να αποκτήσουμε αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όταν την έχουμε αποσπασματικά ή την έχουμε συνεχώς και δεν έχουμε ακόμα την απόφαση, την πολιτική βούληση να σπάσουμε τα σύνδο πληροφοριών που έχουμε χτίσει μέσα στην διοίκηση. Η διαλειτουργικότητα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Και όπως επίσης, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου της πληροφορίας για τον Έλληνα διοικούμενο, τον Έλληνα πολίτη. Με λίγα λόγια, η διεύθυνσή μου, στην οποία κατοικώ, θα την υποβάλω μόνο σε ένα μητρό και όχι σε 10 ή σε 20 και τα υπόλοιπα μητρά θα την αποκτούν μέσα από αυτό το μοναδικό σημείο. Αυτά είναι τα στοιχήματα. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε. Βούληση να έχουμε.